Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο The Upgrades, είμαι ο Πάνος. Και ξέρετε ότι έχει περάσει πάρα πολύ καιρό που έχουμε να κάνουμε και ήρθε επιτέλους η ώρα να το κάνουμε. Είναι να βάψουμε κάτι. Και τι ήρθε η ώρα να βάψουμε? Ήρθε η ώρα να βάψουμε τα τάσια του Γιάρης. Όπως είδατε και σε προηγούμενο βίντεο, είχαμε βάψει και τα τάσια του Μανώλη στο Hyundai. Ήθελα καιρό να τα βάψω και στο Yaris, γιατί από ό,τι φαίνεται, ενώ σκεφτόμουν να βάλω κάποια στιγμή ζάντες, δεν έχω βρει κάτι καλό ακόμα και δεν αντέχω να τα βλέπω μαζί με τα τάσια έτσι όπως είναι και είναι γρατζουνισμένα τα περισσότερα. Οπότε αποφάσισα να τα βγάλω, να τα βάψω και να δούμε πως θα γίνουν. Λογικά θα τα κάνω το ίδιο χρώμα με τις ζάντες τις δικές μου, επειδή μου έχει μείνει ακόμα σπρέι, οπότε θα τα βάψω αυτό το χρώμα. Εν τω μεταξύ δεν είχα ποτέ σε αυτοκίνητο τάσια, είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιώ που έχω τάσια σε αυτοκίνητο, οπότε πρέπει να δω λίγο και πως βγαίνουν. Είδα κάτι βιντεάκια, αλλά ελπίζω να είναι όπως το δίνει στο βιντεάκι εύκολο, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, από ό,τι λέγανε οι περισσότεροι, το μόνο που χρειάζεσαι ουσιαστικά είναι αυτό που είναι για να βγάζεις τα μπουλόνια και τις ζάντες. Και λέει ότι χρησιμοποιείς αυτό και αντί να το κάνεις από το γύρω-γύρω του, δηλαδή από εδώ, το κάνεις λέει από μέσα. Και έτσι λέει πετάγεται ουσιαστικά το τάσι έξω. Οπότε για να δούμε. Εύκολο πολύ ήταν αυτό. Οπότε το πρώτο πάει. Βλέπετε τι εννοώ. Και αυτά είναι σε πολύ χάλια κατάσταση. Εδώ π.χ. έχει σπάσει τελείως. Έτσι ήταν το πήραμε. Και από εδώ, θα στα δείξω και μετά βέβαια, είναι γρατζουνισμένο. Και από ό,τι φαίνεται και όλες αυτό είναι και βαμμένο, γιατί το σήμα δεν είναι νίκελ. Οπότε θα το ξύσω εδώ πέρα να γίνει και νίκελ. Να δούμε λίγο πώς θα το κάνουμε. Πρώτο έφυγε. Το πρώτο από ό,τι φάνηκε βγήκε πολύ εύκολα. Δεν τα βλέπω να βγαίνουν τόσο εύκολα. Οπότε ισχύει, θα φανεί πολύ εύκολα, ισχύει αυτό που λέει ο αυτός που είναι στο YouTube, ότι θέλει από μέσα και όχι από έξω. Έτοιμο και αυτό. Έτοιμο. Και πάμε πάνω να κάνουμε το απαραίτητο τρίψιμο για να τα προετοιμάσουμε και ένα αυτό που συλλέγαμε το σήμα. Θα δείτε εδώ, είναι νίκελ σε όλα τα τάσια, εκτός από αυτό που είναι ασημένιο, οπότε έχει ξαναβαφτεί και από ό,τι φαίνεται πρόχειρα, οπότε πάμε να κάνουμε πλύσιμο τρίψιμο να δούμε τι θα δούμε. Φύγαμε. Θα ξεκινήσω με ένα 800 για να δούμε αν θα κάνει δουλειά.
Λοιπόν, για το τρίψιμο θα χρειαστούμε νερό. Και θα ξεκινήσω με ένα 800. Να δούμε αν θα κάνει ή θα χρειαστούμε κάτι παραπάνω. Αυτό που θέλουμε ουσιαστικά είναι να φύγει όσο περισσότερο γαλιζομίες που είναι πάνω και γενικά να γίνει πιο λίγα η επιφάνεια, πιο λίγα η επιφάνεια, και επίσης να μπορεί να δεχτεί το πλαστικό σας καλύτερα το χρώμα, αν και θα περάσουμε και ένα primer. Το σήμα, όπως βλέπετε, είναι αυτό που σας είπα που είχε νίκελ από πάνω. Αν το κάνουμε απαλά θα βγει ή θα φύγει όλο. Α, κάτι βγαίνει. Κάτι προσπαθεί να βγει. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Παιδιά, κάτι που ανακάλυψα και χάρηκα πραγματικά είναι ότι, κοιτάξτε, τα σηματάκια τελικά είναι από πίσω πρόσθετα, οπότε έχει αυτά εδώ που αν τα λυγίσεις λίγο και τα κάνεις, το σηματάκι βγαίνει ξεχωριστά, οπότε και μπορώ να το τρίψω εδώ πέρα ανάμεσα και μπορώ να κάνω καλύτερα το σήμα ή ακόμα και να τα βάψω ξεχωριστά ασημένια όλα για να μοιάζουν ίδια ή νίκελ ή κάπως να το γυαλίσω αυτό. Οπότε τέλει, ακόμα πιο εύκολο, γιατί μετά έπρεπε να βρω τρόπο να καλύψω τα γύρω γύρω που δεν έπαιζε. Οπότε τέλεια. Συνεχίζω το τρίψιμο και στις άλλες άντες. Αυτή είναι η πρώτη που έχω κάνει. Θα κάνω και εδώ πέρα ενδιάμεσα. Και εννοείται εδώ είναι και οι άλλες, θα γίνουν μετά. Λοιπόν, ήδη έχουν γίνει τα δύο από τα τέσσερα. Εμένα έχει και πολύ ήλιο. Έχουμε εξίσει ήδη τις επιφάνειες. Αυτή ήταν η χειρότερη, αυτό που ήταν το πίσω δεξιά με το που ήταν ξαναβαμμένο, και αυτό έχει τα μαύρα από ό,τι βλέπετε, γιατί τα μαύρα ήταν το προηγούμενο primer που είχε περάσει. Και έχω βγάλει, όπως σας είπα, και τα στεφάνια από πίσω για να βαφτούν και αυτά, να κάνουμε καλή δουλειά. Οπότε έχουμε άλλες δύο, πάμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, ήδη έχουμε κάνει και το τρίτο. Άμα το δείτε, είναι αυτό. Οπότε έγινε και εδώ η δουλειά. Και το μόνο που έχει μείνει ουσιαστικά είναι το τελευταίο για να τελειώσουμε με το τρίψιμο και να προχωρήσουμε. Αυτό που θέλω να δείτε είναι εδώ αυτό που συνοδεύει το τρίψιμο. Το τρίψιμο, να ξέρετε. Λοιπόν, το τρίψιμο, να ξέρετε, είναι το πιο σημαντικό στο βάψιμο. Αν δεν έχεις κάνει καλό τρίψιμο, δεν βάφτε σωστά η ζάντα, δεν βάφτε σωστά το τάση ή οτιδήποτε θες να βάψεις. Οπότε πάντα πάρα πολύ προσοχή, και να ξέρετε, το περισσότερο ο χρόνο θα σας το φάει αυτό. Εγώ τώρα εδώ είμαι τουλάχιστον μία ώρα, μόνο και μόνο για το τρίψιμο. Γιατί ξέρω ότι γίνεται μετά. Αν τυχόν δεν τα τρίψεις καλά, δεν θα πιάσει καλά η μπογιά πάνω ή οτιδήποτε, τσάμπατρο στο χρόνο, μετά πρέπει να ξανατρίψει πάλι από την αρχή. Οπότε θέλει πάρα πολύ μεγάλη διαδικασία, και για ποιο λόγο να μπει σε όλη αυτή τη διαδικασία. Τελικά θα βάψω και τα στεφάνια όλα πίσω, γιατί όλα ήδη ήταν λίγο ψιλοσκουριασμένα. Οπότε θα τα περάσω και αυτά ένα βάψιμο, θα γίνουν και αυτά πολύ ωραία. Οπότε λοιπόν, αυτά. Πάμε να κάνω και το τέταρτο και συνεχίζουμε.
Λοιπόν, τελείωσαμε το τρίψιμο των Ζαντών. Το τρίψιμο από τα τάσια. Τρίφτηκαν όλα. Οπότε είμαστε κομπλέ από αυτό. Και τώρα πάμε να βάψουμε λίγο πρώτα αρχικά τα στεφάνια και θα συνεχίσουμε μετά με τα τάσια, γιατί τα έχω αφήσει λίγο να στεγνώσουν από το τρίψιμο και το νερό. Πάμε να κάνουμε τώρα τα δαχτυλίδια και μετά θα τα βάψω μαύρα αυτά, απλά τυπικά έτσι, για να μην σκουριάσουν κι άλλο κτλ. Και συνεχίζουμε μετά με τα τάσια. Φύγαμε. Να βαφτεί και η φυταριά μαζί. Δύο σε ένα δουλειά. Λοιπόν, οπότε βάφκαν τα δαχτυλίδια, περιμένω να στεγνώσουν λίγο. Δεν θα τα κάνω νομίζω άλλο χέρι, αφού δεν χρειάζεται, ούτως ή άλλως τυπικό είναι, απλά για να μην σκουριάσουν παραπάνω. Και τώρα αυτό που πάμε να κάνουμε είναι πάμε να ξεκινήσουμε να βάφουμε, όχι να βάφουμε βασικά, να περάσουμε το primer για τα τάσια, για να ξεκινήσει σιγά σιγά η διαδικασία. Φύγαμε. Και ξεκινάμε να βάφουμε, ουσιαστικά να περνάμε ένα plastic primer, να πατήσει καλά το χώμα πάνω στο πλαστικό. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο χέρι. Όπως βλέπετε, παίρνει πολύ εύκολα τη βαφή πάνω. Δεν ξέρω αν αυτή έχει το αστάρι, αλλά πραγματικά το πήρε πολύ εύκολα πάνω το χρώμα και ήδη είδαμε τη διαφορά. Το αφήνουμε λίγο να στεγνώσει και αυτό γύρω στα 5 λεπτάκια και συνεχίζουμε μετά. Εάν το χειριστήριο αυτό έχει πάρα πολύ, οπότε είναι πολύ δύσκολο να φύγει, αλλά στα άλλα φαίνεται κομπλέ. Συνεχίζω και τα λέμε μετά. What you cooking?
Λοιπόν, τελειώσαμε για σήμερα. Περάστηκε αστάρις όλα τα τάσια για να είμαστε σίγουροι ότι θα πατήσει πολύ καλύτερα το χρώμα μέσα και γενικά θα φύγουν κάποιες ατέλειες που είχαν ήδη. Πήγε πολύ καλά, τελείωσε και ολόκληρο το σπρέι. Αλλά καλά, με ένα σπρέι ουσιαστικά βγάλαμε και τα τέσσερα και τα πέρασα και τρία χέρια. Επίσης τα δαχτυλίδια τα μαύρα που σας είπα που τα βάψαμε από πίσω και τα μεταλλικά που έχει για να πιέρει πάνω στη ζάντα βαφτήκανε και αυτά είναι κομπλέ. Οπότε θα πρέπει να μείνουν σήμερα να στεγνώσουν. Σιγά σιγά πέφτει και ο ήλιος, οπότε θα αφήσουν να στεγνώσουν τελείως και το βερνίκι από πάνω. Αύριο θα βάλω τα σηματάκια πάνω και αφού θα μπουν τα σηματάκια πάνω, μετά θα καδείξουν ένα καλό καθάρισμα στις ζάντες, να θέλω εδώ λίγο και τους ζούς και τα τακάκια. Θα τα βάλω πάνω και θα πάμε μια βόλτα και θα σας κάνω και ένα βίντεο για να το δείτε το αυτοκίνητο πως θα είναι με τα τάχια τα καινούργια. Το έχετε δει πως ήταν πριν, τώρα θα δούμε και πως είναι με βαμμένα. Οπότε αυτά, σας κλείνω, τα λέμε αύριο.